πραγματικότητα. Με τη 2.41 του 2016, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε από την Διοίκηση της για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, πρέπει δύο άτομα να μεταβούν στην Πρέμβη της Γερμανίας για να συμμετάσχουν στην τέταρτη συνάντηση των Ευρωπαίων Εταίρων στο πρόσωπο του Δήμου. Τα άτομα αυτά συγκεκριμένα είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χριστοφάκης Ιωαννουής και Βογιατζής Κυριάκος. Η μετάβαση που θα διαρκέσει από τις 26-29 Νοεμβρίου του 2017 θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις που παραγράφει το 39 του άρθρου 2 του νόμου 4336 του 2015. Ειδικότερα τα έξοδα αφορούν εισιτήρια ΣΤΕΛ, εισιτήρια Φρυπούρ, εισιτήρια Μετρό, αεροπορικά εισιτήρια, τρεις διανυκτερεύσεις, συνολική προβλεπόμενη ετήσια αποζημίωση. Θέλετε να σας πω τα ποσά αναλυτικά για το καθένα? Εγώ το πάμε καραπάνω στο κοινό να δείξω. Αφού επειδή είχαμε δημιουργήσει το εξηγή στις επόμενες φορές, αεροπορικά εισιτήρια είναι 500 ευρώ στο καθένα, διανυκτερεύσεις εκτιμόμενα είναι γύρω στα 240 ευρώ, εισιτήρια εκτέλεση 400 ευρώ. Τα ξέρουμε, έχετε παράλογο, πληρώνει το travel και μετά δεν θα κάνει, τα ξέρουμε τώρα. Λοιπόν, τι θέλω. Θα ξαναπάει στο σύνολο. Πάλι ξανά μου να κάνουμε σύνολο. Σύνολο το άτομο που πιέζει το 1943. Θα κάνει ένα άλλο πρόγραμμα πιέσεως εδώ μέσα. Λοιπόν, σύνολο το άτομο είναι 2086 για τα δύο άτομα. Εκτιμόμενος προϋπολογισμός. Με βάση τα παραπάνω, προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση της μετάβασης των δύο Δημοτικών Συμβούλων. Από πότε είναι και πότε? Από τις 26-29 Νοεμβρίου του 2017. Επειδή ξέρω ότι είσαι δύσκολο στην πρέση. Και επιπλέον προτείνεται και η ψήφιση της διάθεσης πίστης του ποσού αυτού σε βάση του κωδικού καμπάπτα 10-14. Υπάρχουν προγράμματα τέτοιου είδους γενικότερα. Συνήθως εκπροσωπείται ένας Δήμος, όχι γενικά τώρα, γενικά σε όλα τα πράγματα. Και στο ποιή ένας Δήμος είναι. Το πολύ να είναι δύο. Σε αυτό το πρόγραμμα, ο εκπρόσωπος από την Ελλάδα ήταν ο Δήμος. Την εισήγηση αυτή, σχεδόν όλοι οι Δήμοι εκτός από το δικό μας, την έστειλαν πίσω. Γιατί σε αυτό το πρόγραμμα παίρνουν όλοι οι Δήμοι που έχουν, πώς να το πω, που είναι φασίστες, που είναι ναζιστές. Είναι λάθος, και εγώ επαναλαμβάνω, είναι λάθος το ότι ο Δήμος μας παίρνει μέρος σε τέτοιου είδους συναντήσεις, είναι μεγάλο λάθος. Σας το ξαναλέω αυτό. Εγώ σας ξανάπα ότι από το πρώτο ταξίδι που είχα κάνει, γιατί έχω κάνει σε ένα ταξίδι, δεν ήταν τόσο δραματικά τα πράγματα. Πώς δεν είναι δραματικά? Εντάξει, μου είναι ατυχία λίγο το φασισμό. Ναι, πήγατε στο out, πήγατε. Μην τρελαθούμε. Ποιος ελευθέρωσε εκεί τους ανθρώπους? Μιλήσατε για τον κόκκινο στρατό? Όχι. Εξισώνεται κομμουνισμό με φασισμό, έτσι να τα λέμε. Όπως έχουν τα πράγματα. Τουλάχιστον εγώ στο πρώτο ταξίδι που ήμουν, γιατί δεν έχω πάει στα. 20 εκατομμύρια σοβιετικό στρατό χάθηκε. Άντρες. Για να μην μιλάμε εμείς γερμανικά σήμερα. Τι, ποιος το αρνείται αυτό το πράγμα? Τι, ποιος το αρνείται? Είπατε καμιά κουβέντα εκεί? Στο Auschwitz το μουσείο δεν είπαμε. Πώς? Στο Auschwitz, επειδή ήμουν στο μουσείο δεν είπαμε κάτι. Πάμε. Δεν είπανε κάτι. Δεν είπαμε κάτι. Όσοι δεν λένε τι γίνεται. Και τι λέτε εκεί δηλαδή? Τι συζητήσεις γίνονται εκεί? Μπορούμε να σχολιάσουμε για όλους για το τι. Ναι, ακριβώς. Τώρα ξέρω, θέλετε να δούμε εδώ. Και τα έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές.